Η ευαισθησία του ανθρώπινου οργανισμού στην εποχική γρίπη μετά από τα 2 χρόνια μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει ανησυχία στους πολίτες αλλά και στους γιατρούς. Για τα θέματα αυτά μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ η πνευμονολόγος Χρυσαυγή Τεροβίτου, η οποία αναλύει τα κοινά συμπτώματα και τις διαφορές που προκαλούν ανησυχία. Τα περασμένα 2 χρόνια και τα περάσαμε εν μέσω μέτρων για την πανδημία, με απομόνωση, με χρήση μάσκας, με χρήση αντισηπτικών. Δεν εκτεθήκαμε σε ιούς, όπως γινόταν συνήθως. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που τα μέτρα αυτά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Πλέον στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μέτρα. Μόνο μία χρήση μάσκα σε ειδικούς χώρους και τίποτε άλλο. Και σωστά. Ναι. Και σωστά. Οπότε πλέον εκτιθέμεθα σε όλους τους ιούς, σε όλους τους παράγοντες τους λοιμωγόνους που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Πάρα πολλά περιστατικά και πολλούς νοσηλευόμενους ασθενείς στην περίοδο του χειμώνα. Οι χειμερινοί μήνες είναι μήνες ιώσεων. Είναι περίοδος που έχουμε επιδημία γρήπης. Πάντοτε αυτό συμβαίνει. Και φέτος, αυτή την εποχή, πραγματικά οι πνευμονολογικές κλινικές έχουν πάρα πολλούς ασθενείς και κυρίως με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Γρήπη, RSV, άλλους ιούς, γρυπόδες συνδρομές γενικότερα, έτσι λέγεται, ανεξαρτήτως του αιτίου του ιού που την έχει προκαλέσει, οι οποίες εκδηλώνονται σε ορισμένους ευαίσθητους ανθρώπους πιο βαριά και χρειάζονται νοσηλεία. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό, γιατί υπάρχει ο πανικός, υπάρχει η έντονη ανησυχία, υπάρχει και ο καλά ενημερωμένος πολίτης που ξέρει πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πώς οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε? Κοιτάξτε, να σας πω, η κατάσταση είναι μεν δύσκολη, αλλά όμως είναι αντιμετωπίσιμη. Γρυπόδη συνδρομή έχει τα συμπτώματα αυτά, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Πλέον οι διαφορετικοί εκδηλώνονται μέσα σε άκρες με τα ίδια περίπου συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει καταρροή, μπούκωμα, πυρετός, πονόλεμος. Κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται καταρχάς τον οικογενειακό του γιατρό, τον γιατρό που τον ξέρει. Που ξέρει τι ευαισθησίες έχει, τι προδιάθεση έχει, πόσο πολύ ευάλωτο άτομο είναι. Και σύμφωνα με την καθοδήγηση του γιατρού αυτού, θα χρειαστεί ή όχι να απευθυνθεί και στο νοσοκομείο. Από την εμπειρία όλου του προηγούμενου διαστήματος και την εμπειρία των τελευταίων μηνών, βλέπετε ότι αυτό συμβαίνει ή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αφήνουν την κατάσταση να εξελιχθεί και φτάνουν σε μια όχι καλή κατάσταση τελικά στο νοσοκομείο? Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί τόσο πολύ καλά ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύσκολα πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.